οποίο θέλω εγώ να πω είναι χαιρετίζω την στάση και τη θέση του Προέδρου της Κυβέρνησης καθώς επίσης και του Αντιπροέδρου που με την παρουσία του επιτέλους δρομολογήθηκαν κάποιες ενέργειες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην απαρχή των εξελίξεων του Εβραϊκού Μουσείου Ολοκαυτώματος. Παρατήρησα ότι όλοι οι φορείς της πόλης, ο Υπουργός, ο Δήμαρχος είναι τοποθετημένοι υπέρ του να γίνει αυτό το έργο το οποίο το θεωρούν σπουδαίο για την πόλη, αλλά πρέπει κάποτε να αρχίσουμε. Έχουμε ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς το οποίο έχει προβλήματα, πρέπει να τα δούμε, πρέπει να τα λύσουμε και να μην μείνουμε μόνο στα λόγια, διότι αν θυμάμαι καλά, επανειλημμένως ρωτήσατε πότε ξεκινάει και τώρα ρωτήσατε τον κύριο Αντιπρόεδρο πότε θα ξεκινήσει το έργο. Και χάρηκα που δεν είπε, διότι δυστυχώς μέχρι σήμερα λέμε σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε πέντε χρόνια. Δεν είπε, αλλά τουλάχιστον ήταν ειλικρινής, διότι πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα θέματα για να ξεκινήσουμε επιτέλους. Εγώ ελπίζω ότι και σας καλώ, όπως θα έχουμε 3 του μηνός Μαρτίου μια διάσκεψη ακόμα και υποτίθεται θα έχουν τοποθετηθεί πολλά θέματα, να έρθετε ξανά να ρωτήσετε τις ίδιες ερωτήσεις, να σας πούμε αν έγινε κάποιο βήμα ή αν είμαστε πάλι εκεί που ήμασταν και χθες και προχθές. Σας είπα, ανοιχτά τα ζητήματα, παρακολουθείτε το project από την αρχή. Δεν τα γνωρίζετε, προέκυψαν τώρα, ποια είναι η εικόνα. Είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ μπλεγμένα. Κοιτάξτε, τα γνωρίζουμε εξ αρχής. Για μένα, που εν πάση περιπτώσει είμαι πρόεδρος της Ισραηλικής κοινότητος, τα θέματα είναι απλά, αλλά είναι για μένα. Δηλαδή, έχουμε ένα συμβόλαιο που υπογράψαμε για 30 στρέμματα, για 15 στρέμματα, για 30 χρόνια. Εκείνο το οποίο ζητήσαμε την πρώτη στιγμή ήταν ότι το συμβόλαιο έπρεπε να επεκταθεί για 99 χρόνια. Αυτό είναι ένα απλό πράγμα, μια υπουργική πράξη. Θα μπορούσε να είχε γίνει. Στη συνέχεια τα 15 στρέμματα γίνανε 3. Σήμερα ξαναδιαπιστώσαμε ότι χρειάζονται τα 15, διότι πήγαμε στο χώρο που θα ανεγερθεί το μουσείο και είδαμε ότι κάναμε ένα μουσείο σε μια γωνία μέσα σαν να ντρέπεται το μουσείο να υπάρχει.